κάνει ο καθένας την εμφάνισή του είναι δικαίωμά του. Σας παρακαλώ. Μπορεί να σας δω πώς να είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Είναι άσκοπη κινητοποίηση. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και η Νάνση Χιουρέα βρέθηκαν στις δικαστικές αίθουσες το πρωί της Τρίτης για την εκδίκαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού. Η μνηστή του κατήγγειλε το make-up artist για σωματική βία σε καυγά που είχαν, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις στη σχέση τους. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος Ιωάννης Αμέλης στην εκπομπή Super Κατερίνα, παρά τις εκατέρωθεν μηνύσεις, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε φάση συμβιβασμού. Για όλη ψηλά. Κύριε Σαμέλη, φοράω τη βέρα μου και είναι όλα καλά. Αυτό είναι το εγκατακλείδι και σε ποιο... Εγώ νομικά θα σας πω, ότι υπάρχει μια συμβιβαστική διάθεση. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει ένα αδίκημα το οποίο είναι αυτεπαγγέλτος δύο κόμμα. Απλά υπάρχει μια συμβιβαστική το θέμα διάθεση είναι... και τον τελευταίο λόγο τον έχει το δικαστήριο πάντα. Απλά μαζί μου μέσα στην αίθουσα. Με αφορμή τις σχετικές εξελίξεις, ο Σταύρος Μπαλάσκας έκανε δηλώσεις επί του θέματος. Δεν μπορεί ο κάθε πλαστικοποιημένος να κάνει άστοχη κινητοποίηση αρχής, δήλωσε αρχικά ο αστυνομικός και προκάλεσε την έκρηξη της παρουσιάστριας. Δεν μπορεί ο κάθε πλαστικοποιημένος τώρα να κάνει άσκοπη κινητοποίηση αρχής, ποινικό. Δεν άστοχο μπορεί το σχόλιο, κύριε Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, επειδή έχω βρεθεί να με χτυπάνε για το αντίστοιχο θέμα ένας δικηγόρος, σας παρακαλώ πολύ, ότι έχει κάνει ο καθένας την εμφάνισή του είναι δικαίωμά του. Σας παρακαλώ. Μπορεί να σας δω πώς να είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Είναι άσκοπη κινητοποίηση αρχής. Πρέπει να κινηθεί κάποιος εισαγγελέας. Για το πλαστικοποιημένο σου. Όχι, δεν είπε πλαστικοποιημένο. Είπατε. Ναι. Παιδιά, σας παρακαλώ, πλαστικοποιημένος, να ακούσαμε όλοι. Ναι, μιλήστε! Κύριε Μπαλάσκα. Τι είπατε, κύριε Μπαλάσκα.